Κύριε Πρόεδρε, είδατε στον οργανισμό, συμφωνείτε διαφορετικά στην διαδικασία πώληση του οργανισμού και γιατί? Θα χρησιμοποιήσω τη φράση που είπε ο σημερινός Πρωθυπουργός στο Ζάπιο 2 και στη Θεσσαλονίκη. Το να πουληθεί ο ΟΠΑΠ σε τιμή 2 ή 3 χρήσεων των κερδών του δεν είναι ξεπούλισμα, είναι χάρισμα. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Σαμαράς ως Πρωθυπουργός της χώρας, λέγοντας ψέματα ακόμα μια φορά, και προσπαθεί να ξεπουλήσει τον ΟΠΑΠ σε τιμή χαμηλότερη των ετήσιων κερδών, συγκεκριμένα. Ο ΟΠΑΠ κέρδισε το 2011, είχε κέρδη 500 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματιστηριακή τιμή του ποσοστού που θέλει να πουλήσει αυτή τη στιγμή, να ξεπουλήσει, είναι 440. Βλέπουμε λοιπόν, δεν μιλάμε για 2 και 3 χρήσεις, μιλάμε για λιγότερο από τα κέρδη μιας χρονιάς. Θα πρέπει να γίνει απόλυτα αντιληπτό ότι τέτοιου είδους ενέργειες δεν είναι αποκρατικοποίησης, είναι ξεπουλήματα σε ημετέρους και θα βρουν την αντίδρασή μας και την πολιτική αλλά και την ποινική. Ο ΟΠΑΠ είναι εκείνος οργανισμός ο οποίος στηρίζει κοινωνικές δράσεις σε θέματα υγείας, σε θέματα αθλητισμού, σε θέματα πολιτισμού. Είναι εκείνος οργανισμός που κάνει συσίτια σε ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε. Το να πουληθεί ένα τέτοιο εργαλείο για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία σε εποχές κρίσεως αποτελεί έγκλημα και όχι πολιτική. Ευχαριστώ.